Επειδή κάθε μέρα με ρωτάτε, ποια είναι η ιστορία της Ιριάνας, ποια είναι η αλήθεια για την Ιριάνα, τι έχει συμβεί με την Ιριάνα. Σας είπα, μίλησα χθες και με τον συνηγορό της, τον Θόδωρο Μαντά, τον γνωστό ποινικολόγο, και με ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το σκεπτικό των δικαστών και το σκεπτικό της αντιτρομοκρατικής. Ποια είναι λοιπόν η ιστορία. Η Ιριάνα είχε συλληφθεί το Μάρτιο του 2011 σε μια έφοδο της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι της θείας της στο Χολαργό. Μαζί με το φίλο της, τον Κωνσταντίνο, επίσης φοιτητή. Πώς είχαν εξελιχθεί τα γεγονότα. Τότε η αντιτρομοκρατική παρακολουθούσε κάποιους που θεωρούσε υπόπτους για συμμετοχή στους πυρήνες της φωτιάς. Την Όμικρον είναι το αρχικό του επιθέτου της και τον Π. Στις 4 Μαρτίου του 2011 τους βλέπει στο μοναστηράκι να αγοράζουν στολές αστυνομικών. Μετά, πάντα κατά την αντιτρομοκρατική και το κατηγορητήριο, πάνε στο σπίτι της θείας της Ιριάνας και μένουν ένα βράδυ εκεί με την Ιριάνα, τον Κωνσταντίνο, το φίλο της, τον Περικλή, που τώρα είναι συγκατηγορούμενός της και εκείνος δεν αφέθηκε ελεύθερος, και τους δύο που παρακολουθούσαν, που αγόρασαν τις στολές των αστυνομικών, την Όμικρον και τον Πι. Την άλλη μέρα, η Όμικρον και ο Πι φεύγουν, πάνε Βόλο. Και τρεις μέρες μετά, δηλαδή στις 8 Μαρτίου του 2011, συλλαμβάνεται στο Βόλο όλοι οι θεωρούμενοι από την αντιτρομοκρατική ως ηγετική ομάδα των πυρήνων της φωτιάς. Μαζί και η Όμικρον και ο Πι. Οι περισσότεροι έχουν καταδικαστεί και εκτείουν ποινές πολυετούς κάθειρξης. Αφού συλλαμβάνονται λοιπόν οι Όμικρον και ο Πι, ξαναπάει η τρομοκρατική στο σπίτι της θείας της Ιριάνας 14 Μαρτίου και τη συλλαμβάνει και την Ιριάνα και το φίλο της, τον Κωνσταντίνο και τον Περικλή. Ο Κωνσταντίνος δικάζεται με την κατηγορία, ο φίλος της Ιριάνας, ότι είναι μέλος των πυρήνων της φωτιάς και αθώνεται. Ομόφωνα. Τότε η Ιριάνα είχε δώσει DNA, αλλά δεν είχε προκύψει κανένα στοιχείο εναντίον της και είχε αφαιθεί ελεύθερη. Όμως, το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, 18 Νοεμβρίου του 2011, ένας φύλακας της Πολυτεχνιούπολης βλέπει κάποιους να θάβουν ένα κυβότιο και κάτι μαύρες σακούλες. Πιστεύει ότι είναι λίρες, ότι είναι θησαυρός και πηγαίνει μετά και το ξεθάβει. Και τι βρίσκει? Βρίσκει όπλα. Ειδοποιεί την αστυνομία. Η αστυνομία καταγράφει 49 ευρήματα. Και σε ένα από τα ευρήματα, γεμιστήρα που δεν ήταν πάνω στο όπλο, βρίσκει ένα λείψο αποτύπωμα ίχνος DNA της Ιριάνας. Μέρος μη πλήρες, όπως μου είπε ο συνήγορος της Ιριάνας, ο Θόδωρος Μαντάς. Με βάση αυτό το αποτύπωμα, το λειψό αποτύπωμα, η Ιριάνα κατηγορείται πλέον ως μέλος των πυρήνων της φωτιάς, απολογείται το 2013 και αφήνεται ελεύθερη. Ακολουθούν γεγονότα που θυμίζει σήμερα η Αυγή, δηλαδή τότε, επειδή είχαν αφαιθεί και άλλοι ελεύθεροι και τρομοκρατικοί παραπονείτο ότι εμείς τους πιάνουμε και οι δικαστές φοβούνται και τους αφήνουν ελεύθερους, είχε υπάρξει αντίδραση από τον Νίκο Δένδια, τον τότε υπουργό προστασίας του πολίτη, ο οποίος είχε επιτεθεί στους δικαστές με συνέντευξή του στην Καθημερινή, έλεγε για μειοψηφία λειτουργών που επιλέγει να εθελοτυφλεί απέναντι στην πρόκληση που συνιστά για το πολίτευμα και τη ζωή πολιτών η ένοπλη τρομοκρατική δράση, και αργότερα είχε δώσει στη δημοσιότητα και ονόματα προσώπων που είχαν συλληφθεί και αφέθηκαν ελεύθερα, ανάμεσά τους και της Ιριάνας. Η Ιριάνα δικάζεται την 1η Ιουνίου, τώρα πριν από 1,5 μήνα, και καταδικάζεται σε 13 χρόνια φυλακή. Ως μέλος των πυρήνων της φωτιάς. Ρώτησα τον Θόδωρο Μαντά ποιο ήταν το σκεπτικό του δικαστηρίου. Προσέξτε τι λέει η πλευρά της υπεράσπισης, η πλευρά της Ιριάνας. Λέει ότι ναι, βρέθηκε αυτό το αποτύπωμα. Πράγματι. Όμως τα όπλα, όπως προκύπτει από την έκθεση της αντιτρομοκρατικής, δεν ταυτοποιήθηκαν ούτε με τους πυρήνες της φωτιάς, ούτε με την δράση κάποιας άλλης τρομοκρατικής οργάνωσης, ούτε σχετίζονται με κάποια επίθεση. Άρα έχουμε 49 ορφανά όπλα, ένα αποτύπωμα της Ιριάνας, και με βάση αυτό το αποτύπωμα που δεν συνδέεται με τους πυρήνες, η Ιριάνα καταδικάστηκε. Λέει η πλευρά πάντα της υπεράσπισης. Η πλευρά της δικαιοσύνης θεωρεί όμως ότι δεν ήταν τυχαίο ότι όλοι αυτοί έμεναν στο σπίτι της θείας της Ιριάνας. Λέει το δικαστήριο. Όλοι δεν διατηρούσαν μεταξύ τους μόνο κοινωνικές επαφές, αλλά όλοι, δηλαδή εννοεί η Ιριάνα, ο Κωνσταντίνος και ο Περικλής, ο Κωνσταντίνος έχει αθώθει, εντάσσονται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο ανεξάρτητα από τις εκπαιδευτικές τους επιδόσεις, επειδή η Ιριάννα είναι υποψήφια διδάκτορα της φιλοσοφίας. Και καταγράφουν και το ταξίδι του Περικλή και του Κωνσταντίνου στη Βαρκελόνη, σε πόλη λένε της Ισπανίας που είναι γνωστή για τη δράση ανάλογων τρομοκρατικών οργανώσεων. Εξού και το μήνυμα του Πολάκη τα ξημερώματα, του Παύλου Πολάκη, ότι έχω πάει και εγώ στη Βαρκελόνη, θα με συλλάβετε. Και είπε τώρα το δικαστήριο, δεν τους αφήνουμε ελεύθερους την Ιριάννα και τον Περικλή, γιατί αν αφαιθούν, είναι πιθανόν να διαπράξουν και άλλα σχετικά εγκλήματα.
Τι λέει για όλα αυτά ο φίλος της Συριάνας, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι ελεύθερος και ο ίδιος δημοσιοποιεί το όνομά του. Έχει δικαστεί και έχει αθωωωθεί. Αφού αφηγείται σε ένα σημείωμά του τα πραγματικά περιστατικά, την εισβολή των ΕΚΑΜ στο σπίτι στο Χολαργό, την Συριάνα λέει που είχε την ατυχία εκείνο το βράδυ να κοιμηθεί μαζί μου, θυμίζει τον εντοπισμό των όπλων, θυμίζει την απολογία της Συριάνα στο 13 που αφήνεται ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, θυμίζει τον on paper του Νίκου Δένδια, θυμίζει την αθώωσή του και καταλήγει. Παρά τα γεγονότα που μεσολάβησαν, εννοεί την καταδίκη, την δίκη του Κωνσταντίνου και την αθώωσή του, η Συριάνα δεν απομακρύνεται από μένα. Μένει, αγνοεί επιδεικτικά το φόβο και συνεχίζει τη ζωή της. Δουλεύει παθιασμένα, συνεχίζει να εξελίσσεται επαγγελματικά, να έχει φίλους, να ονειρεύεται να ζει. Και εγώ πάντα δίπλα της. Η εισαγγελέας όμως, λέει ο Κωνσταντίνος ο φίλος της, στη δίκη της Συριάνας, αυτή την τελευταία δίκη, από την αρχή αναφερόταν σε μένα σαν να είμαι ξανά κατηγορούμενος. Δεν μπορούσε να χωνέψει πως ένα άλλο ομοιόβαθμο με το δικό του δικαστήριο αθώωσε αμετάκλητα έναν άνθρωπο που δήλωνε φίλος με μέλη πυρήνων της φωτιάς. Ο Κωνσταντίνος δεν το κρύβει ότι είναι φίλος καταδικασμένων για την οργάνωση συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Και ρωτούσε η εισαγγελέα στη δίκη, γιατί δεν τον χωρίζεις. Μια πρόεδρος λέει, συνεχίζει ο Κωνσταντίνος, που δεν βρήκε μισό επιχείρημα να ψελίσει για να στηρίξει την καταδικαστική απόφαση. Και καταλήγει ο Κωνσταντίνος. Η Συριάνα καταδικάστηκε ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης πυρήνες της φωτιάς επειδή είχε σχέση μαζί μου. Εγώ όμως, σύμφωνα με τα δικά τους δικαστήρια, δεν είμαι μέλος. Η Συριάνα καταδικάστηκε για οπλοκατοχή με μόνο στοιχείο, ένα χαμηλής ποσότητας και κακής ποιότητας δείγμα DNA. Παράνοια, ρωτάει ο Κωνσταντίνος, ανοησία, προκατάληψη, άνωθεν εντολές, δεν με αφορά. Με αυτό το σκεπτικό, οποιοδήποτε μπορεί να κατηγορηθεί και να καταδικαστεί για οτιδήποτε. Αρκεί να είναι φίλος με κάποιον που είναι φίλος με κάποιον που είναι φίλος με καταδικασμένο για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Αυτά είναι τα πραγματικά περιστατικά. Αυτά λένε η μία και η άλλη πλευρά.